Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανέγερση καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Λάκωμα, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Η σύμβαση έγινε μεταξύ της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης, πρόκειται για το φορέα υλοποίησης, και του ΣΥΠΑΖΑΘ, του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι. Σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, περίπου 33 στρεμάτων. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του ΣΥΠΑΖΑΘ, τον κύριο Αντώνη Ζαβέρκο, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το έργο, μας μίλησε για το καταφύγιο αδέσποτων ή αλλιώς για το κοινοκομείο, γιατί στην ουσία σκύλοι θα φιλοξενούνται. Να ακούσουμε τι μας είπε. Έχει υπογραφτεί προγραμματική σύμβαση όπου εκεί θα γίνει το νέο καταφύγιο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπου θα είναι το καλύτερο και το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Μετά από ένα χρονικό διάστημα πουλών, κόπων και βαστάνων, είμαστε έτοιμοι τελικά να δημοπαρατήσουμε το έργο σε 2 μήνες, να βγει ο ανάδοχος με δημόσιο διαγωνισμό και να μας το παραδώσει από σήμερα που μιλάμε, το αργότερο σε 14 με 15 μήνες, πανέτοιμο, όπου εκεί θα είναι ο χώρος 33 στρέμματα, εκεί θα γίνει το κοινοκομείο, θα γίνει ο αποτεφρωτήρας, θα γίνουν τα κτηνιατρία, θα γίνουν τα γραφεία, θα γίνουν όλοι οι χώροι που έχει ένα καταφύγιο. Το χρόνο του καλοκαίρι το αργότερο θα είναι έτοιμο. Όλα είναι έτοιμα πλέον από εμάς. Και οι μελέτες και ο χώρος και οι άδειες, τα πάντα. Ναι. Δηλαδή θα μπει μέσα για να χτίσει το καταφύγιο. Σε πόσα χρήματα ανέρχεται ο προϋπολογισμός? Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.200.000 ευρώ. Όπου αυτά είναι από το Φιλόδημος 2 το 1.186 και τα υπόλοιπα είναι από ιδίους πόρους από τους 3 δήμους. Φυσικά η έκπτωση η οποία θα δοθεί από τον ανάδοχο θα... Πιστεύω ότι θα μειωθεί το budget μετά, οπότε θα είμαστε στην ευχάριστη θέση οι Δήμοι να βάλουν λιγότερα χρήματα. Και πόσα ζώα θα φιλοξενούνται σε αυτό το καταφύγιο? Εκεί καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, κατά αυτή τη στιγμή οι Δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς έχουν περίπου γύρω στις 4.500-5.000 αδέσποτα ζώα. Παλιά ήταν, όταν πριν αναλάβω εγώ, δηλαδή πριν 2 χρόνια, υπήρχαν γύρω στις 8.500. Καταφέραμε και με υιοθεσίες και με στηρώσεις που κάναμε αρκετές αυτά τα 2 χρόνια να μειώσουμε στο 35% περίπου τον πληθυσμό των ζώων, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα συνεργεία και τους γιατρούς και τους φιλόζους και τους ανθρώπους που βοήθησαν, και είμαστε σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα από τους 365 δήμους σαν ΣΥΠΑΖΑΘ σε θέματα περίθαλψης ζώων, σε θέματα υιοθεσιών, σε θέματα στηρώσεων, εμβολιασμών, από παρασιτώσεων και γενικά παροχές στους πολίτες, σε τροφές, στα πάντα. Τώρα το συγκεκριμένο καταφύγιο και όλα τα καταφύγια τα οποία υπάρχουν και είναι να γίνουν στην Ελλάδα έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παίρνουμε να φυλακίσουμε ζώα. Εμείς παίρνουμε άρρωστα ζώα και ζώα τα οποία είναι επιθετικά κατόπιν φυσικά εντολής από δημόσιο νοσοκομείο σύμφωνα με το νόμο 4830 του 2021 που έχει γίνει. Εκεί ο χώρος είναι για 145 ζώα, όπου θα είναι σε χώρους φιλοξενίας και θα μπορούν να έρθει κάποια οικογένεια με τα παιδάκια τους κτλ. Για να μπορούν να δουν κάποια ζώα για να τα υιοθετήσουν, να τα κάνουν βόλτες κτλ. Περισσότερο ο ΣΥΠΑΖΑΘ και γενικά οι Δήμοι, αυτό το οποίο κάνουν στα καταφύγια, περιθάλπτουν άρρωστα και ανάπηρα ζώα και φυσικά γίνονται και οι στηρώσεις. Και ζώα τα οποία είναι από ατυχήματα, από χτυπημένα από αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την υγεία του. Όταν γίνεται καλά το ζωάκι, το επανεντάσσουμε σύμφωνα με τον νόμο ξανά στο φυσικό του περιβάλλον. Για το καταφύγιο είναι καθαρά για σκυλιά. Δεν υπάρχει καταφύγιο για γάτες. Στις γάτες κάνουμε περίθαλψη, υπάρχει ξεχωριστή σύμβαση όπου κάνουμε περίθαλψη, τσιπάρισμα, στηρώσεις κτλ. Και τις επαναφέρουμε στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει, ναι, χώρος καταφυγίου για γάτες.
Άρα για να καταλάβει και ο κόσμος, τα 4.000 που είπατε, 4.500 αδέσποτα τα οποία κυκλοφορούν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε στο καταφύγιο, θα πάνε μόνο αυτά τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι ώστε να γίνουν καλά. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτά. Δεν μπορούν να πάνε, απαγορεύεται φυσικά και από τον νόμο. Και θα πηγαίνουν ζώα τα οποία θα στηρώνουν. Δηλαδή αυτά τα 4.500, ο σκοπός μας είναι να στηρωθούν όλα. Και σύμφωνα με τον νέο νόμο είναι πλέον και υποχρέωση και των ιδιοκτητών αλλά και των δήμων. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον πληθυσμό. Στηρώνοντας τα ζώα δεν θα μπορούν να αναπαράγονται άλλα ζώα και να τα πετάνε στους δρόμους όπως βλέπουμε σε καθημερινή βάση, ζώα τα οποία είναι άρρωστα, ζώα τα οποία είναι αδυνατισμένα, τα οποία προέρχονται από κυνηγούς, από βοσκούς, από εμάς τους ίδιους τους, οι οποίοι γεννάει το σκυλί μας, κρατάμε ένα δύο και τα άλλα τα πετάμε έξω και μετά τρέχει ο Δήμος χωρίς λόγο. Γι' αυτό έγινε και το καινούργιο νομοσχέδιο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που είχα συζήτηση κατηδίαν για το συγκεκριμένο καταφύγιο και μας έδωσε και συγχαρητήρια, ότι δεσμεύτηκε και είπε ότι θα έρθει να το εγγενιάσει ο ίδιος και θα υιοθετήσει και σκυλάκι από το καταφύγιο ο ίδιος όταν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το θέμα με τα αδέσποτα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, έτσι, και δεν πονάει μόνο η Ανατολική Θεσσαλονίκη, πονάει όλος ο νομός Θεσσαλονίκης και όλη η Ελλάδα με τα αδέσποτα, με τα σκυλιά και με τις γάτες. Ειδικά με τα σκυλιά, τα οποία τα έχουμε για λίγο καιρό, βαρεθήκαμε το παιχνίδι και τα παρατάμε που βρούμε. Και η Ανατολική Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει και η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει και η Βόρεια Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει παντού. Παντού υπάρχουν αδέσποτα παρατημένα από εμάς τους ίδιους, οι οποίοι κάποτε τα πήραμε στο σπίτι μας, τα φιλοξενήσαμε για λίγο καιρό, μας τελείωσε η όρεξη για παιχνίδι. Τι να τα κάνουμε, να πάμε να τα αφήσουμε σε κανένα δάσος, να τα αφήσουμε σε καμία αλάνα μακριά από το σπίτι μας και όπου πάει το αδέσποτο. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια μεταξύ των τριών δήμων, εκείνος η Παζάθ, μεταξύ Καλαμαριάς, Θέρμης και Θερμαϊκού, να γίνει αυτό το καταφύγιο για τα σκυλιά, γιατί λέμε αδέσποτα ζώα, αλλά αναφερόμαστε στα σκυλιά γιατί γι' αυτό, εκεί θα γίνει, έτσι. Ο αδέσποτη είναι και η γάτα. Σε αυτό λοιπόν το καταφύγιο θα φιλοξενηθούν 145 σκυλιά, τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι ώστε να γίνουν καλά και να τεθούν προς υιοθεσία. Σκοπός και στόχος της όλης αυτής προσπάθειας είναι να μην υπάρχουν εγκαταλειμμένα σκυλιά, πληγωμένα, άρρωστα και μη στηρωμένα. Γιατί μεγάλη πληγή είναι εκεί, στη μη στήρωση. Ευχόμαστε να έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η δραστηριότητα και όλο αυτό το έργο. Όπως σας είπα, αναμένεται το καλοκαίρι του χρόνου να ολοκληρωθεί. Τα 145 σκυλιά που θα φιλοξενηθούν εκεί δεν θα λύσουν το πρόβλημα των αδέσποτων. Το πρόβλημα των αδέσποτων ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Από το δικό μας το σπίτι. Από τη δική μας νοοτροπία. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Το πώς εμείς συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Στα ζώα τα οποία παίρνουμε για λίγο καιρό και μετά επειδή τα βαρεθήκαμε ή για διάφορους άλλους λόγους πάμε και τα παρατάμε. Για να βρεθεί μια λύση επιτέλους σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.